Έλα. Κοιτάξτε, λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μιλόπουλο, θα σας κάνω τα παράπονά μου πια. Μπορώ να τα κάνω ελεύθερα για όλο αυτόν τον καιρό και το δούλευμα που έχουμε πάει εδώ, η Θεσσαλονίκη, για το μετρό. Όπως βλέπετε, επιτέλους είμαστε στον πρώτο σταθμό, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί στο Συντριβάνι εδώ στην έκθεση. Και περιμένουμε σιγά σιγά πια να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο μεταφορικό μέσο. Και θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Μιλόπουλο, τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό, για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έχουμε μετρό. Η Θεσσαλονίκη πλέον χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε στο σταθμό Συντριβάνι Έκθεση, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Πανεπιστήμιο, δίπλα στην έκθεση και δίπλα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Όπως βλέπετε, είναι ένας σταθμός ο οποίος έχει τελειώσει. Επιλέξαμε έναν σταθμό να τον φέρουμε σε τελική του μορφή, σε πλήρη ολοκλήρωση δηλαδή, για να έχουμε ένα σταθμό αναφοράς. Αυτός λοιπόν ο σταθμός είναι αυτός ο σταθμός που βλέπουμε όλοι. Είμαστε στο πρώτο επίπεδο εδώ, στο επίπεδο των εκδοτηρίων των εισιτηρίων. Ωραία, κύριε Πρόεδρε. Σε τρία επίπεδα κάτω από εμάς. Στο τέταρτο επίπεδο βρίσκονται οι αποβάθρες και οι υπόγειες σύραγγες του σταθμού. Κύριε Πρόεδρε, 25 αυτό... μέτρων. Ωραία. Έχετε ένα σταθμό αναφοράς. Ελπίζουμε να μην είναι μόνο ο σταθμός επισκέψιμος, να είναι και το μετρό επισκέψιμο κάποια στιγμή. Όχι επισκέψιμο, το όχι, να το χρησιμοποιούν οι Θεσσαλονίκοι. Να μην τον έχουμε ένα σταθμό φέτος, σημείο αναφοράς. Το 2019, το 2019 θα είναι μια σημαντική χρονιά για το μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί θα είναι η πρώτη χρονιά που τα τρένα θα αρχίσουν να κυκλοφορούν στις ράγες. Πότε, ποιο μήνα? Θα αρχίσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια το καλοκαίρι του 2019. Το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι του 2019, θα έχουμε προμηθευτεί σειρμούς, θα έχουμε εγκαταστήσει ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, θα έχουμε ολοκληρώσει την επιδομή, την τοποθέτηση των σιδηροτροχιών, που ήδη προχωρεί με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, και θα ξεκινήσουν τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό, που επειδή ακριβώς το δικό μας μετρό θα είναι αυτόματο, χωρίς οδηγό, θα είναι δηλαδή το νέο σύστημα. Driverless. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα χρόνο δοκιμαστικής λειτουργίας, προκειμένου ο ηλεκτρονικός μηχανοδηγός, τα λέγαμε, του μετρό, που θα είναι εγκατεστημένο στο αμαξοστάσιο, να πάρει όλη τη γνώση και όλη την πληροφορία. Δηλαδή, πότε θα μπει το 20? Προκειμένου να λειτουργήσει το έργο με απόλυτη ασφάλεια. Πότε θα λειτουργήσει? Τέλος του 20, σε δύο χρόνια από σήμερα λοιπόν. Τέλος του 20, σε δύο χρόνια από σήμερα λοιπόν, στα Χριστούγεννα του 20, θα λειτουργήσει το σύνολο της βασικής γραμμής. Από τη Νέα Ελβετία, δηλαδή, μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Και λίγους μήνες αργότερα, δηλαδή αρχές του 2021, θα μπει σε λειτουργία και η επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά. Ακούστε τώρα, εμείς είμαστε ένας λαός γκρινιάρης. Και καλά κάνουμε και απαιτούμε και διεκδικούμε, γιατί πολλές φορές δεν μας δίνονται και πράγματα απλόχερα, πρέπει να φωνάξεις πολύ. Ή ποτέ. Ναι. Mm. Εδώ έχουμε ένα έργο το οποίο πράγματι το λέγατε η Θεσσαλονίκη ανέκδοτο. Ξεχάσουμε τώρα εμείς αυτό το χαρακτηρισμό. Ένα έργο το οποίο το υπόσχονταν για πολλές δεκαετίες. Και τώρα κοιτάμε με μισό μάτι, πρέπει να σας πούμε, αυτή τη δοκιμαστική λειτουργία. Να το περιμένετε δηλαδή. Μην πείτε εσείς μπήκα σε ένα σταθμό, σε μια αποβάθρα που είναι υπερσύγχρονη. Δηλώνω ότι επί ένα χρόνο θα κάνουν δοκιμαστικά τα δρομολόγια οι σειρμοί μόνοι τους, γιατί δεν θα υπάρχει οδηγός. Άρα είναι και κάτι πρωτόγνωρο και πρέπει και όλο το σύστημα δεδομένων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να φορτώσει. Γιατί ζητούμενο είναι η μετακίνηση να είναι και ασφαλής. Έτσι, να μην γίνει μόνο, να γίνει και με ασφάλεια. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι αυτός ο ένας δοκιμαστικός χρόνος θα είναι ένας χρόνος γκρίνιας, γιατί θα είναι και ένας χρόνος αναμονής για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, που θα το έχουν έτοιμο, αλλά δεν θα μπορούν να το χαρούν. Κοιτάξτε, η γκρίνια, κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη, σας πληροφορώ και σας διαβεβαιώ ότι σήμερα χαμογελά, διότι άρχισε πλέον να εγκαταλείπει την πίκρα του πικρού ανέκδοτου πίσω της. Να θυμίσω ότι το έργο δεν ξεκίνησε απλώς το 2006. Το έργο ξεκίνησε σαν τρύπα τη δεκαετία του 80. Έχουμε περάσει λοιπόν από 40 κύματα εμείς Θεσσαλονικής. Έχουμε δει τρύπα επί πολλά χρόνια. Έχουμε δει λαμαρίνες στους δρόμους. Έχουμε δει εγκαταλελειμμένα εργοτάξια. Και σήμερα βλέπουμε το έργο να τελειώνει. Σήμερα βλέπουμε ένα σταθμό να είναι ολοκληρωμένο. Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε ότι σε δύο χρόνια από σήμερα η πόλη θα αλλάξει. Θα αποκτήσει μετρό. Εντάξει, ναι, είναι λίγο. Τι να πω. Ό,τι παράπονο και να κάνει Λία Χριστάρα τώρα και ο πρόεδρος Αττικό Μετρό, τι να πω. Σας βλέπω δύσπιστος. Ναι, όχι. Είναι που το βλέπουμε και δεν το πιστεύουμε. Σας βλέπω δύσπιστος, αλλά εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη. Ωραία. Μα όχι, εγώ θα είμαι αισιόδοξη. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι
Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι εσείς στην Αθήνα αισθάνεστε και ένα μικρό ανταγωνισμό που η δική μας γραμμή εδώ θα είναι με το αυτόματο σύστημα driverless, ναι, ναι, να ενημερώσω τους φίλους μου και τους φίλες μου στην Αθήνα ότι και η γραμμή 4 που ξεκινάμε φέτος, ναι, να κατασκευάζουμε στην Αθήνα, αυτή η μεγάλη γραμμή που θα ξεκινάει από το Άλσος Βεϊκού και θα φτάνει μέσω του κέντρου της Αθήνας μέχρι το Γουδί, θα είναι και αυτή με το σύστημα driverless, θα είναι και αυτή δηλαδή αυτόματη και χωρίς οδηγό. Μάλιστα. Ναι, ναι. Αυτό έχει τώρα, επειδή τώρα και για μας όλο αυτό είναι καινούριο, ναι, το να μπαίνεις σε ένα μέσο μεταφοράς, μαζικής μεταφοράς, χωρίς οδηγό. Ακούμε βεβαίως από τους επιστήμονες και τους οδηγούς ότι σε λίγα χρόνια και τα αυτοκίνητά μας, τα αυτοκίνητά μας δεν θα χρειάζονται οδηγό, θα πηγαίνουν από μόνα τους. Όμως όλο αυτό είναι πολύ καινούριο. Μπορούμε να εγγυηθούμε 100% κοιτάξτε, την ασφάλεια. Αν τα αυτοκίνητα πηγαίνουν από μόνα τους, δηλαδή άδεια, δεν θα έχουν λόγο να πηγαίνουν. Έτσι. Όχι άδεια, με εμάς δίπλα. Αν τα αυτοκίνητα θα πηγαίνουν χωρίς οδηγό, δηλαδή άδεια, δεν θα έχουν λόγο έχετε να πηγαίνουν. Έχετε δίκιο, γιατί παίρνει ο καθένας μας από ένα αυτοκίνητο. Δεν παίρνουμε και παρέα μαζί. Έχετε δίκιο. Το δικό του. Ναι, καταλάβαμε τι λέτε. Να σας πω κάτι, Δεν το λέει. Δεν είναι η επιστήμη που διαβεβαιώνει ότι είναι ασφαλές το μετρό χωρίς οδηγό. Είναι οι Δανείοι κάτοικοι της Κοπενχάγης, οι οποίοι εδώ και 5 χρόνια λειτουργούν ένα τέτοιο μετρό, ακριβώς σαν το δικό μας, χωρίς οδηγό. Είναι μια γραμμή στο Μιλάνο, η οποία ήδη λειτουργεί χωρίς οδηγό. Είναι μια γραμμή στο Παρίσι, η οποία ήδη λειτουργεί χωρίς οδηγό. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διεθνής εμπειρία και η βεβαιότητα ότι η ασφάλεια, οι κανόνες, οι όροι της ασφαλείας ικανοποιούνται 100% είναι η εμπειρία από αυτά τα έργα τα οποία ήδη λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Κύριε Μιλόπουλε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Εμείς δεν θα μπούμε στη λογική του ότι θα σταματήσουμε την τεχνολογία ή την εξέλιξη ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και τα παραδείγματα του εξωτερικού που φτάνουν στην Ελλάδα. Από την άλλη, αν μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, οι οδηγοί που μέχρι στιγμής έχουν αυτό το επάγγελμα κάνουν, θα έχουν μια ανησυχία για το και δεν το είχαν και δεν έχουν μετρό. Όχι στη Θεσσαλονίκη, αλλά σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται. Καταρχήν εδώ δεν έχουμε μετρό. Θα αλλάξει. Κατά δεύτερον, θα σας πω ότι έζησα την εποχή στο Πανεπιστήμιο που σταματούσαμε, τελειώναμε με τις γραφομηχανές και μπαίναμε στην εποχή των υπολογιστών. Τα ίδια έλεγαν τότε οι δακτυλογράφοι. Οι δακτυλογράφοι εκείνης της εποχής σήμερα είναι οι χειριστές των ηλεκτρονικών υπολογιστών της σημερινής εποχής. Έτσι λοιπόν οι οδηγοί του μετρό του χθες, αύριο θα είναι. Οδηγοί θα καθοδηγούν τα ηλεκτρονικά συστήματα του μετρό, διότι βέβαια ένα μετρό δεν θα έχει οδηγό, αλλά θα έχει ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, ένα κέντρο ελέγχου λειτουργίας, στο οποίο θα χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες ίσως άνθρωποι, προγραμματιστές, χειριστές, ηλεκτρονικοί, ηλεκτρολόγοι, σωστά, μηχανολόγοι, οι οποίοι θα λειτουργούν στον αυτοματισμό του συστήματος. Άρα η ζωή δεν σταματά ποτέ. Πάντα θα χρειάζονται άνθρωποι, απλώς τα πράγματα αλλάζουν. Από εκεί που κάποιος είναι χειριστής ενός μηχανήματος, μετεξελίσσεται στη συνέχεια σε προγραμματιστή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ενδεχομένως. Κύριε Μιλόπουλε, μπήκαμε, η ΕΡΤ μπήκε στο μετρό της Θεσσαλονίκης, στον πρώτο έτοιμο σταθμό. Το 19 ξεκινούν δοκιμαστικά τα δρομολόγια, είπατε, για ένα έτος, γιατί δεν θα έχουν οδηγό, ώστε να ρυθμιστεί πλήρως το σύστημα και να είναι απολύτως ασφαλές. Η τιμή του εισιτηρίου ποια θα είναι, ίδια με της Αθήνας ή θα είναι άλλη? Όσοι είναι και στην Αθήνα, να σας πω ότι ήδη το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχει δημοπρατήσει τον διαγωνισμό για τις ηλεκτρονικές πύλες και τα ηλεκτρονικά, το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Θεσσαλονίκης, ένα ενιαίο εισιτήριο και για τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Και όπως έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, θα είναι το ίδιο εισιτήριο το οποίο θα ισχύει και για τα μέσα μεταφοράς της Αθήνας. Άρα λοιπόν ενιαίο ηλεκτρονικό εισιτήριο σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με μια ενιαία τιμή για όλα τα μέσα μεταφοράς. Ωραία. Και θα παίξει, νομίζω, και θα λειτουργήσει να βελτιωθούν και τα υπόλοιπα μέσα. Βέβαια, γιατί οι Θεσσαλονικοί γκρινιάζουν και για τα λεωφορεία και καλά κάνουν. Καλά κάνουν, και έχουν και δίκιο. Καλά κάνουν. Θα συμφορήσει την κατάσταση, αλλά θα μπουν και σε μια διαδικασία επιτέλους και τα λεωφορεία εκεί να περάσουν στη νέα εποχή. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κοιτάξτε. Τα λεωφορεία βρίσκονται σε μια φάση ανασχεδιασμού στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πλέον οι συγκοινωνικές γραμμές πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά με το μετρό και όχι παράλληλα με το μετρό. Άρα θα καταργηθούν δρομολόγια και θα δημιουργηθούν άλλα έτσι ώστε να μεταφέρουν κόσμο και να παίρνουν κόσμο από τους σταθμούς του μετρό. Είμαστε λοιπόν σε μια μεταβατική φάση. Το 19 θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά και το 20 πια θα έχουμε μια τελείως καινούργια διαφορετική κατάσταση στις συγκοινωνίες της πόλης. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέα Χριστάρα και σένα. Με το καλό νέο χρόνο. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Να είστε καλά κι εσείς.